Κώστα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα να πούμε. Να είστε καλά επίσης. Η Λαμία δεν κερδίζει, αλλά δεν χάνει κιόλας. Εντάξει, ναι, το σημαντικό είναι αυτό, ότι η ομάδα δεν χάνει. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε κάποια παιχνίδια να έχουμε πάρει τη νίκη και να είμαστε ακόμη ψηλότερα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και στο προχθεσινό παιχνίδι, στο παιχνίδι του Σαββάτου δηλαδή, όταν κάνατε το 2-0, πολλοί πίστεψαν ότι το μάτς το έχετε, αλλά μετά σε 2 λεπτά φάγατε 2 γκολ. Τι έγινε εκεί? Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που η ομάδα, να το πω συσσαγωγικά, κοιμήθηκε κάτω το γκολ. Ναι. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί που δεν φάγαμε και ένα τρίτο να χάσουμε το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε αυτά τα λεπτά και δεχτήκαμε 2 τέρματα. Ναι. Ήταν πιθανό να φάτε και τρίτο, έτσι? Νομίζω έτσι πως πήγε το παιχνίδι, ήταν πολύ εύκολο να δεχτούμε και ένα τρίτο γκολ, ειδικά με την ποιότητα που έχει ο Άρης στην επίθεση. Ευτυχώς όμως, εντάξει, καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ναι. Να ρωτήσω το εξής, από τους παίχτες του Άρη, ποιοι ήταν αυτοί που ενδεχομένως, γιατί μίλησε για ποιότητα στην επίθεση, πιστεύεις ότι από τη μέση και μπροστά ο Άρης είναι ποιοτική ομάδα και δύσκολα παλεύεται, πώς το βλέπεις? Εντάξει, νομίζω ότι γενικά σε όλες τις γραμμές ο Άρης είναι μια ποιοτική ομάδα, είναι μια μεγάλη ομάδα σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι μπροστά στην επίθεση έχει κάποιους παίκτες που κάνουν τη διαφορά, όπως ο Φετβατζίδης, ο Ιντέγε, με μεγάλη εμπειρία και νομίζω ότι βοηθάνε την ομάδα πάρα πολύ. Από την αρχή δηλαδή σας είπε ο προπονητής ο κύριος Μάτζιος να προσέξετε αυτούς? Ναι, εντάξει, σίγουρα είχαμε δει την ομάδα του Άρη, ξέραμε πάνω κάτω ποιοι παίκτες είναι τα κλειδιά της ομάδας. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά σοβαροί. Εντάξει, κάποιες φάσεις δυστυχώς μείναμε λίγο πίσω και δεχτήκαμε τα τέρματα. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμη όσον αφορά το παιχνίδι, έτσι όπως τουλάχιστον το είδατε. Στο πρώτο ημίχρονο βάλατε τον γκολ εσείς. Ο Άρης δεν έκανε κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και η Λαμία βέβαια δεν είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν ένα έτσι, μέτριο παιχνίδι, αλλά καταφέρατε και σκοράρατε. Μάλιστα και με παίχτη ο οποίος για πρώτη φορά έπαιξε και έβαλε και 2 γκολ, έτσι. Είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Χρήστος είναι καινούριος παίχτης στην ομάδα, αλλά έδειξε από την αρχή ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει. Έμπειρος κιόλας. Καλό, μιλάμε για ένα παιδί με μεγάλη εμπειρία. Το απέδειξε και στο παιχνίδι. Ελπίζουμε και στη συνέχεια να μπορέσει, ναι, να δώσει αυτό που θέλει στην ομάδα. Ναι, μήπως ρε παιδί μου στο πρώτο ημίχρονο ο Γιάννης φοβόταν το Θεργείο και το Θεργείο το Γιάννη, που θα βάλει γκολ κλπ. Κάπως έτσι έγινε. Νομίζω πως κάπως έτσι πήγε το παιχνίδι. Εντάξει, εμείς έχουμε δείξει ότι στην έδρα μας παλεύουμε με όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ δυνατοί μέσα στο γήπεδό μας και το αποδείξαμε ακόμη μια φορά. Ήμασταν λίγο καλύτεροι, νομίζω, στον πρώτο ημίχρονο. Ναι. Στο δεύτερο όμως πήρε ο Άρης πάνω του και μετά τον γκολ που δέχτηκε, το 2-0, ανέβασε στροφές και νομίζω ότι εκεί επικράτησε ο Άρης. Άλλωστε έβαλε και 2 γκολ απανωτά, τον έπεισε από το άλλο. Εντάξει, σίγουρα. Αυτές οι ομάδες, η μεγάλη ομάδα, δώσε τους χώρους, θα εκμεταλλευτούν τα λάθη και θα σε χτυπήσουν. Ναι, καλά, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, βάζοντας έτσι τη βαθμολογία, η ομάδα της Λαμίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια θέση τέτοια που, εντάξει, θα παίξετε τώρα από τη μέση και κάτω είστε. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς την κατάσταση? Βέβαια, δεν θα έχετε, πιστεύω, προβλήματα, έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Αλλά εσύ τι λες? Πέτσι χρονιά. Νομίζω ότι στην αρχή του πρωταθλήματος όλοι μας είχαν ως το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Ναι. Αλλά με την έλευση του κύριου Μάτζιου ανεβήκαμε πολύ. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε μια αγωνιστική πριν το τέλος να κυνηγήσουμε τα play-off ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε. Κοιτάμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται για να είμαστε πιο άνετοι. Ναι. Τώρα βέβαια εκεί κάτω στη βάση να πούμε ότι πάρα πολλές τρεις ομάδες μαζί είστε με 27 βαθμούς. Εσείς, yeah, η Λάρισα και ο Βόλος και μετά είναι 17 ο Πανετολικός και 10 ο Πανιώνιος. Που ο Πανιώνιος, εντάξει, νομίζω έχει αποχαιρετήσει. Ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος φυσιολογικά θα διεκδικήσει να παίξει μπαράζ κλπ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα κάτω? Δηλαδή ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν δίκαιο ή κάποιες ομάδες ας πούμε, θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη τύχη? Εντάξει, νομίζω ότι ο Πανιώνιος όλη τη χρονιά δεν είχε μια σταθερή πορεία. Θεωρώ ότι δικαίως βρίσκεται στην τελευταία θέση. Τώρα ο Πανετολικός σίγουρα έχει μια καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα. Η αρχή του δεν ήταν καλή, έμεινε πίσω στη συνέχεια και ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει να φτάσει εμάς που ήμασταν πιο πάνω του. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα Εγώ είπαμε. ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.